σημερινή στάση εργασίας και συνέλευση έχει να κάνει με τα οξυμένα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες με τους εργαζόμενους που απασχολούνται στα προγράμματα του ΟΑΕΔ που έχουν λήξει συμβάσεις και έχει κολλήσει το ΦΕΚ από Υπουργείο σε Υπουργείο με αποτέλεσμα 14 εργαζόμενοι να μην έχουν σύμβαση την ώρα που μιλάμε και βεβαίως και με έντυπο του ΟΑΕΔ που λέει ότι θα πρέπει να φύγουν άμεσα από τη δουλειά τους. Είναι απαράδεκτο, το γνώριζε η κυβέρνηση και η πολιτεία. Εδώ και τώρα αυτοί οι εργαζόμενοι να παραμείνουν στη δουλειά τους και να μονιμοποιηθούν, όπως βεβαίως πρέπει να μονιμοποιηθούν και να μην μπουν οι εργολάβοι οι εργαζόμενοι που είναι στην καθαριότητα και στη σύντηση. Συνολικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Οι προκηρύξεις που λέγονται κάθε τρεις και λίγο στα τοπικά μέσα και στα γενικά μέσα ενημέρωσης καλές να ορίσουν, αλλά ας φροντίσει το Υπουργείο Υγείας την προκήρυξη πριν δύο χρόνια που έχει γίνει να πάρει τους εργαζόμενους, γιατί ακόμα εδώ και δύο χρόνια δεν έχει έρθει άνθρωπος μόνιμος και την ίδια ώρα πάνω από 150 εργαζόμενοι έχουν αποχωρήσει από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στα πλαίσια αυτά έγινε αυτή η συνέλευση, προετοιμάζοντας την απεργία στις 22 του μηνός και τη μεγάλη πανελλαδική απεργία στις 28. Τι κενά και σε ποιες θέσεις υπάρχουν, σε νευραλγικές θέσεις? Μεγάλο κενό, όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος, είναι στην νοσηλευτική υπηρεσία, που είναι πάνω από 400 κενές μόνιμες θέσεις και συνολικά στο νοσοκομείο πάνω από 700 είναι οι κενές μόνιμες θέσεις. Οι αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, σας ανέφερα τον αριθμό, και επίκειται και καινούργιες αποχωρήσεις εργαζομένων. Και ιδιαίτερα με το τελευταίο η επιλογή της κυβέρνησης με τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία, καταλαβαίνει κανένας το τι σοβαρότατα προβλήματα θα δημιουργηθούν στα νοσοκομεία που δεν μπορεί να χειρουργηθεί κάποιος το πρωί, πόσο μάλλον να μπορεί να χειρουργηθεί το απόγευμα επιπληρωμή. Είναι ένα ακόμα στοιχείο που το καταγγείλαμε και ταυτόχρονα αποφασίσαμε την ημέρα που θα ξεκινήσουν τα απογευματινά ιδιωτικά χειρουργεία στάση εργασίας και την ημέρα που θα εμφανιστεί ο Υπουργός Υγείας εδώ στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε στο νομό Ηρακλείου, στάση εργασίας και συγκέντρωση. Θεωρούμε ότι ο Υπουργός στο Υπουργείο είναι ανεπιθύμητο και η πολιτική του στους εργαζόμενους και στο λαό μας. Δούλευα πιο πριν στον εργολάβο και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να επιστρέψει ο εργολάβος στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο και δεν δεχόμαστε να μας υποδεικνύει κανένας πού θα δουλέψουμε και με ποιον θα δουλέψουμε και εδώ τόσο μας τον Υπουργό να μας λέει να πάει να μας βρει δουλειά στα ξενοδοχεία και σε άλλες δουλειές. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει εργολάβος. Θέλουμε να μην έρθει εργολάβος στα νοσοκομεία, θέλουμε να έχουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά. Και αυτό που γίνεται με το ότι είπε ο Υπουργός ότι δεν μας χρειάζεται και ότι δεν μας έχει ανάγκη. Δουλεύω εδώ 5 χρόνια, τον βοηθήσαμε στον κορονοϊό. Δουλεύουμε πάρα πολλές βάρδιες γιατί δεν υπάρχει προσωπικό λόγω του ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί κάποιοι μόνιμοι. Και απλά ότι θα περιμένουμε να έρθει και θα μαζευτούμε μαζικά να του δείξουμε ότι είμαστε αρνητικοί σε αυτό που θέλει να κάνει.